κατάστημα τζούσι, τι θα αφήναμε απ' έξω τις γυναίκες που έχουν κάποια κιλάκια επειδή οι καταστάσεις είναι έτσι, έχουν αλλάξει και είναι αλόκοτοι καιροί. Εδώ είμαστε στο κατάστημα τζούσι να δείξουμε όλα αυτά που φοράνε οι γυναίκες που έχουν, είναι χειμώδεις. Έχουν κάποια κιλάκια παραπάνω, αλλά έχουν και ωραίο ντύσιμο αυτές οι γυναίκες. Έχουν και ωραίο σεξαπίλ αυτές οι γυναίκες. Αυτό είναι. Σε καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά. Καλώς ήρθες, είμαστε έτοιμοι παρά τον κορονοϊό και παρά αυτή τη ζόρικη κατάσταση που περνάει η αγορά. Και εμείς και οι προμηθευτές μας έχουν φτιάξει υπέροχα πράγματα για τα κορίτσια που φοράνε νούμερο από 54 και πάνω. Σε όλη την γκάμα των ρούχων, σε όλη την γκάμα των ωρών, παρόλο που τη γνωρίζουμε ότι οι ώρες έχουν πλέον περιοριστεί. Οι ώρες της διασκέδασης, οι ώρες της εξόδου, αλλά εμείς έχουμε λύσει αυτή τη στιγμή για όλες τις ώρες, για όλα τα κορίτσια. Ένα φόρεμα το οποίο αφορά και πιο νεαρές κοπέλες που έχουν κάποια κιλάκια, πάρα πολύ και σαν ύφος, αλλά πάρα πολύ μοντέρνο αυτή τη σεζόν. Πάμε εδώ πέρα στο επόμενο που είναι ένα τύπης κουραζέ, πάλι σε χρώματα φθινοπορεινά, πάλι και σε ένα τύπωμα το οποίο θυμίζει τα ρούχα παλαιών καιρών, ωστόσο είναι πάλι in fashion, πολύ μοντέρνα. Εδώ πέρα έχουμε την μπλούζα που γίνεται εδώ πέρα στη φωτογραφία. Θα μας τη δείξουμε και μέσα, μπλούζα που έχει μάσκα ενσωματωμένη. Ναι. Πένσιλ φούστα με κουραζέ πουκάμισο και όλα τα ωραία. Και εδώ έχουμε ένα σύνολο το οποίο είναι εξαιρετικό, γιατί το παντελόνι τετράγωνη μπλούζα με 3/4 μανίκι και παντελονοκολάν σε αυτά τα ρετρό, τα μοτίβα που θυμίζουν πάρα πολύ τη Ρένα Βλαχοπούλου. Μπαίνω λοιπόν, καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα, σε καιρούς ιδιαίτερους, όχι συνηθισμένους. Φοράμε και αυτό, εγώ δηλαδή, Κλέρι θα πρέπει να μιλήσει χωρίς αυτό και να την ακούμε και καλά, είμαστε σε απόσταση, το μαγαζί είναι καθαρό, απόλυτα. Έτοιμο και απολυμασμένο. Απολυμασμένο και περιμένει την πελατεία να την εξυπηρετήσει με τους ατμούς, με τα δοκιμαστήρια όλα τακτοποιημένα. Δεν έχετε να ανησυχείτε για τίποτα. Τα απολυματικά, τα σπρέι, τα πάντα. Λοιπόν, καλά. Πάμε για εγχείρηση λοιπόν. Δεν σταματάει ποτέ η γυναίκα, παιδιά. Εντάξει, ό,τι και να είναι. Λοιπόν, Κλέρι μου, έλα να ξεκινήσουμε. Πάρε το μικρόφωνο να δείχνω εγώ. Ναι, να σας καλωσορίσω. Καλή σεζόν να έχουμε. Είναι νομίζω η τέταρτη χρονιά που συνεργαζόμαστε, Στέλλα. Πέρασαν είσαι καλώς, μαζί μας, ναι, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Πάμε για ακόμα μία χρονιά, δύσκολη, αλλά θα τα βγάλουμε πέρα. Καλώς ήρθατε. Ένα κλασικό κομμάτι είδα μπαίνοντας στο κατάστημα, το οποίο αφορά νούμερα μεγάλα, γιατί βλέπω ότι εγώ αυτό που κρατάω είναι λίγο, το medium, αλλά είναι, έχει πολύ μεγαλύτερα ακόμα. Είναι έτσι, μέχρι το 2 extra, μέχρι Στέλλα, το 2 extra large, που πιάνει 66-68 νούμερο. Μάλιστα. Μια κυρία αρκετά εύσωμη, ναι. Ένα ρούχο πολύ μοντέρνο, σε ροκ γραμμή. Πολύ ωραία. Ευκολοφόρετο, είναι της εποχής, είναι φθινοπορεινό. Γιατί είναι τώρα, ναι, γι' αυτό και τώρα είδα. Συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία. Αυτό. Συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με παντελόνι, με δερματίνι, λεπτομέρεια, όπως και έχει και το... πρέπει να κόβει, Πάρα πολύ, και έχουμε και δερματίνι φούστα και στην ποτοστόφα που είναι και το υπόλοιπο σακάκι. Είναι και ωραίο ελαστικό. Φούστα, άμπρα, ελαστική, σούπερ ελαστικό. Αυτό θα το ευχαριστηθείτε για όλο το χειμώνα, δεν το βγάλετε. Εδώ το ένα είναι πιο ραπτάλο. Δέστε και τα μοβάκια που είναι φέτος της μότας. Είναι πολύ στη μόδα τα μοβ. Τι είναι αυτό? Είναι μπλουζοφόρεμα με άσπρες λεπτομέρειες. Ναι. Γιατί είναι πολύ μόδα και αυτά που είναι χωρίς νούμερα. Ναι, oversize. Τα ρουχάκια. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία και βέβαια και σε άλλο χρώμα. Σουκλαμέ και αυτό πολύ ωραίο. Το βατόμουρο. Το έχουμε εύκολα αυτό, το έχουμε φέτος. Ναι, φέτος είναι μόδα τα μοβάκια σε διάφορες αποχρώσεις. Ζιπ κιλότ. Η αυτή υπάρχει σε ψαροκόκαλο, μαύρο άσπρο, κεραμιδί άσπρο και λαδί. Θα τα δούμε και πιο. Τέλεια. Τα οποία μπορούν να συνδυαστούν. Παγέτα. 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 Ποια γυναίκα δεν λατρεύει την παγέτα?
Θα έρθουν και οι γιορτές, ναι, θα έρθουν. Ναι, φυσικά τώρα χειμώνα χωρίς παγιέτα και γιορτές χωρίς παγιέτα δεν γίνεται. Τι να κάνουμε, τι θέλουμε. Μας αρέσει η λάμψη. Τουλάχιστον δεν ξέρω, κρίνω από μένα, αν σας το λέω και. Μας φτιάχνουν τη διάθεση η λάμψη. Σε μένα οι λάμψεις, ναι, μου φτιάχνουν τη διάθεση όντως. Λοιπόν, άσπρο μπλουζάκι, ναι, σε αλφα γραμμή, πολύ ωραίο. Και αυτό είναι μία άσπρη του Νικ. Αυτό είναι τη Νικ, του Νικ, ναι. Πολύ ωραία, με λέιζερ λεπτομέρειες πίσω. Πολύ ωραία. Εδώ έχει διάφορα ελαστικά παντελόνια. Τα οποία είναι σε μεγέθη που εννοείται, εσείς... Εννοείται, ναι, τα παντελόνια που δουλεύουμε. Αυτό το είδα μέσα στη βιτρίνα. Ναι, ναι, ναι. Είναι το παντελονοκολάν αυτό, ναι, που είναι σαν ψηφίδα. Επίσης, zip kilot που είναι στο πιο υγιεινό χρώμα. Πολύ μοντέρνο. Μπλουζάκια διάφορα σε αυτά τα χρώματα που συνδυάζονται εύκολα. Αυτό είναι σαν αυτό που φοράω στο κεραμιδί του. Α, είναι πολύ ωραίο. Ναι. Διάφορα μπλουζά. Αυτό, Στέλλα. Εδώ έχουμε ένα σετ. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και, ναι. Είναι το κάτω. Κομψό. Είναι μπλουζάκι. Είναι ζακέτα και μπλούζα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Όντως, έχεις το δίκιο. Και συνδυάζεται με γίνα, πολύ με μαύρο, ωραίο, με μπες παντελόνια. Έχει διάφορα. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Εδώ παντελόνια, εδώ έχουμε ένα γουνάκι με δερματίνι. Α, και αυτό. Πολύ κομψό και πολύ, τώρα για το φθινόπωρο, ναι, σε χρώματα πολύ ωραία και ζεστά. Μόνο και κάτω από παλτό, άμα θες και να σε πιάνει. Πολύ ωραίο μπλουζοφόρεμα σε καφέ, υπάρχει σε μαύρο, σε κυπαρισί, σε μπορντό. Και αυτό πολύ εύκολο, με ένα κολανάκι, ωραίο ζεστό μαλακό πανάκι. Το πουκαμισάκι αυτό, το κρουαζέ, το είδατε και στη βιτρίνα. Αυτό μπορεί να φορεθεί και μέσα έτσι. Ναι. Το φτιάχνω. Ναι. Ένα πολύ ιδιαίτερο παντελόνι σε λεοπάρ, σε μουσταρδί φόνο με μαύρο, και το έχω το ίδιο και σε μπορντό με μαύρο, πιο ήσυχο, αλλά και αυτό άρεσε πολύ. Ναι, είναι ωραίο. Και είπαμε, είναι θέλουμε ιδιαίτερο να φτιάξουμε τη διάθεση του κόσμου, ναι, με ωραία φωτεινά. Άλλωστε, τα κιλά δεν αφορούν κάποιες ηλικίες μόνο, αφορούν και νέες ηλικίες. Και μια νέα κοπέλα θα ντυθεί τώρα με μαύρα συνέχεια, θέλει να βάλει και ένα χρώμα, θέλει και κάτι διαφορετικό. Πάμε να τις δούμε. Αυτές οι μπλούζες είναι πολύ ωραία, έχουν μια πολύ ωραία πλάτη έξω, αυτό είναι το πίσω. Είναι ιδιαίτερα ραμμένη, αν τη δεις λίγο μπερδεύεσαι, αλλά φορεμένη είναι εξαιρετικά όμορφη και κάθεται πολύ καλά. Πολύ ωραία. Η οποία συνδυάζεται πάντα με ένα, ωραίο μαύρο παντελόνι. Αυτό είναι σε σαφούτερ, είναι ποντοστόφα, είναι πολύ ελαστικά, πολύ πανιά, ελαστικό, εύκολα, είναι σαν μπάγκι, είναι κάτω στενό, πάνω φαρδί, είναι αυτό, πολύ εύκολο φορητό και αυτό. Μπράβο. Εδώ μπουκλέ παλτό, μαντουδάκι. Έχει έρθει εδώ και 2-3 χρόνια και έχει μείνει. Γιατί είναι εύκολο, είναι εύκολο. Αυτό είναι αφοδράριστο, είναι για τώρα. Είναι τύπου ζακέτα, μαντό, παλτό. Ναι. Ανάλογα, γιατί συνήθως και οι πιο εύσομες κυρίες ζεσταίνονται πιο εύκολα, να ξέρεις. Οπότε δεν θέλουμε πολύ βαριά ρούχα. Αυτό συμβαίνει. Ζακέτες, αυτή είναι πολύ όμορφες, με τα κρόσια τους, σε πολύ ωραίο ζεστό χρώμα κρασουλί, πολύ γλυκιά. Πολύ ωραία. Και από εκεί τη μαύρη με την κόκκινη και πράσινη λεπτομέρεια, επίσης είναι πολύ ωραία. Ζακέτα είναι. Ζακέτα είναι μακριά. Αυτή κάνει σαν ενός επώνυμου ύπου τα χρώματα, έτσι. Ναι, κάνει. Κάνει. Αυτή δεν θα γραζόταν εκείνη, άμα την είχες εδώ. Λοιπόν, εδώ ένα ωραίο γυλαίκο έχει, αυτό είναι ένα ωραίο σακάκι ελαφρύ, είναι για τώρα, είναι της εποχής. Ναι. Δείξε και το ωραίο το γυλαίκο, το ζακάρ. Εγώ τα πειράζω όλα τα. Εννοείται, έτσι. Α, και αυτό είναι, ναι. Με αυτό, με ένα ωραίο κολάν και ένα μπλουζάκι, πολύ ένα πουκαμισάκι από μέσα, ένα ζιβαγκάκι. Δερμάτινη φούστα, υπάρχει σε μαύρο, σε μπορντό, σε λαδί. Συνδυάζεται με διάφορα μπλουζάκια, με αυτό, με το λαχούρ μπροστά. Με πουκαμισάκια. Μπλουζάκια αυτά που θα τα φορέσουν. Αυτό είναι με τη μασκούλα μαζί. Το γνωστό μπλουζάκι με τη μασκούλα. Το φοράς, είναι ζιβάγκο ξεχυλωτός για κάς, και όταν το φοράς, εγώ να σας πω που την πήρα και την έβαλα μέσα στο μαγαζί, με βόλεψε πάρα πολύ. Σούπερ μάρκετ, τσακ, ούτε βάλε ούτε βγάλε, τίποτα. Τέλειο. Και αυτή υπάρχει σε μπορντό, σε μαύρο. Το λευκό θα το έκανα χάλια, το μαύρο θα έπαιρνα. Άμπραμπο. Και αυτό είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός και θέλω να το δείξουμε. Αυτό είναι ζακέτα. Ναι. Στέλλα μπροστά είναι η μπλούζα. Διαφάνεια και η μπλούζα με διαφάνεια. Τέλεια. Και η παντελόνα με διαφάνεια. Αυτό πρέπει να το δεις. Πολύ σκάφη. Αυτό πρέπει να το δεις.
εδώ. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Γιατί είπαμε, και οι γιορτές θα έρθουν και όλα θα έρθουν. Δεν θα τα αποφύγουμε. Φορέματα. Φορέματα πια, τα οποία όλες τις ώρες ένα μαύρο φόρεμα, ποια γυναίκα θα το θέλει και θα το έχει. Πάντα το ψάχνουν. Ναι, πάντα. Το ψάχνουν για να το έχουν πάντα, και να έχουν πάλι, θέλουμε ένα καινούργιο, αυτό εννοώ. Και αυτό είναι το ίδιο που έπιασε η Στέλλα. Ναι. Από πίσω είναι κάποια με δερμάτινες. Και φεύγουμε με μαύρο, συνήθως από τον αυτό μου το λέω. Αυτό είναι σε λούρεξ πανάκι. Πολύ ωραίο. Πολύ απλή γραμμή, ασυμμετρία κάτω. Όποια το έβαλε, το πήρε κιόλας. Το πήρε. Εξού και έχουμε ένα τελευταίο κομμάτι. Έκανε. Πάμε να δούμε. Και εδώ, τύπου σεμιζιέτα. Σε μπλουζο που κάμισο φόρεμα. Είναι φόρεμα. Πολύ γλυκό με τη. Είναι μακρύ, δεν ναι, είναι φωτό. Κάτω από το γόνατο, κάτω με ένα ωραίο χοντρό καλσονάκι. Εύκολο φορά. Και αυτό. Πολύ εύκολο, πολύ μοντέρνο. Και εδώ έχω ακόμα μία σεμιζιέτα. Αν θες βγάλω τη. Αυτό είναι για αυτή την εποχή. Ναι, που δεν ακριβώς, έχει πάρα ακριβώς. Με μία μπότα. Με μία μπότα και ένα μπουφανάκι επάνω. Κοντό δερμάτινο. Ένα ζακετάκι. Εξαιρετικά. Κλείνουμε εδώ, να πούμε ότι ό,τι θέλουν, όσα κιλάκια να έχουν οι γυναίκες, εδώ θα το βρούνε, γιατί το κατάστημα απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν κάποια κιλάκια και θέλουν να ντύνονται κομψά, να ξεχωρίζουν και να τονώνουν την αυτοπεποίθησή τους, να νιώθουν καλά με αυτό που φοράνε, να νιώθουν ότι αρέσουν, ότι ζούνε, ότι γλεντάνε τη ζωή τους, αγαπάει η ζωή και την αγαπάνε και αυτές. Σάφος. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Κατάστημα Juicy, να έρθείτε.